Προκειμένου να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ο Δήμος της Ναυπακτίας συμπεριέλαβε και ένα δάνειο ύψους 980.000 ευρώ. Ωστόσο, η Περιφέρεια, μετά από ένα σύριαλ που διήρκησε αρκετές ημέρες, ζητά πλέον με έγγραφό της να λάβει διευκρινήσεις για το πού ακριβώς θα πάει το εν λόγω δάνειο, ποιες δηλαδή δαπάνες θα περιλαμβάνει. Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να συνεδριάσει εκ νέου, προκειμένου να λάβει και τις σχετικές αποφάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως το σύριαλ των τελευταίων ημερών συνηγόρησε σε μεγάλο βαθμό η καθυστέρηση της έγκρισης του προϋπολογισμού από την Περιφέρεια, κάτι που σχολιάστηκε και κατά την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια μάλιστα αυτής, ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουλές σημείωσε πως το δάνειο που έχει εγγραφεί δεν αποτελεί παράβαση, αλλά πρακτική που ακολουθείται και από άλλους Δήμους. Ενώ ως αιτία επικαλέστηκε τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία. Για το θέμα μίλησαν στο ραδιόφωνο του Λεπάντο και την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία του Βαγγέλη Καρανικό, τόσο επικεφαλής της Δημοτικής Ενότητας Ανδρέας Κοτσανάς, όσο και ο επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Κώστας Καρακώστας. Η εγγραφή ενός εκατομμυρίου ως έσοδο στον Δήμο με τη μορφή του δανείου, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί ή αν πραγματοποιηθεί δεν έχει επιλογηθεί, παράγει άμεσα έναν ελλειμματικό προπολογισμό της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ότι η χώρα, αν έφτασε εδώ η χώρα, έφτασε ουσιαστικά και οι Δήμοι με αυτό το μεγάλο χρέος που έχουν, είναι διότι εγγράφανε έσοδα τα οποία ποτέ δεν πραγματοποιούνταν, με αποτέλεσμα να έξοδα να είναι δεδομένα και να έχουμε αυτές τις μαύρες θύρες τεραστίων εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους ανά τη χώρα. Έχουμε 970.000 ευρώ με την αιτιολογία για επενδυτικές δραστηριότητες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πάει για έργα. Εδώ τώρα η BT σε μια διάταξη που υπάρχει από τον Αύγουστο του 2010, που λέει ο ουσιαστικά ο νομοθέτης, αν ο Δήμος έχει προϋποθέσεις να συνομολογήσει δάνειο για να κάνει έργα. Οι προϋποθέσεις που βάζει ο νομοθέτης είναι ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρέος του Δήμου το 60% των πρακτικών εσόδων. Ο Δήμος Ναυπακτίας, σωστά έχετε ενημερώσει και ξέρετε, και κύριε Νικόλα, είναι ότι είναι στο 64% της μπαράς. Με αποτέλεσμα, ο Δήμος Ναυπακτίας δεν έχει δικαίωμα να πάρει το δάνειο κάτω από τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο για επενδυτικές δραστηριότητες. Πάμε όμως σε άλλο κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να πιαστεί η Δημοτική Αρχή και ο Γενικός Γραμματέας, η οποία βγαίνει 9 Μαΐου. Είναι μια εκείνη υπουργική απόφαση που μιλάει για εγγραφή εικονικού δανείου, αλλά όμως τι, την έχω μπροστά μου, κύριε Νικόλα, την πήρα χθες στο Υπουργείο και ουσιαστικά δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στο ΦΕΒ. Και μιλάει για καθαρισμό διαδικασίας για την εξασφάλιση της ισοσκέλησης του προϋπολογισμού του ΝΟΤΑ. Εδώ μιλάει όμως, χρέη μόνο, λέει αποφασίζουμε, διαπιστώνεται ότι είναι αδύνατη η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού λόγω ανεπάρξης των εσόδων για την κάλυψη των χρεών. Και μόνο των χρεών. Δηλαδή πρέπει να εγγράψει ότι έσοδα από δάνεια μόνο για χρέη. Και μετά του βάζει μια δικλίδα και του λέει ακριβώς ότι εφόσον εξασφαλιστεί η συνομολόγηση αντίστοιχου δανείου έως την 36ου. Δηλαδή μετά πρέπει μέχρι 36ου ο Δήμος να παίρνει το δάνειο. Ουσιαστικά ο προϋπολογισμός που καταθέσαμε δεν εγκρίθηκε, μας τον γυρίζουν πίσω και μας λένε να τον αλλάξουμε. Αυτό είναι η ουσία αυτού που βλέπουμε σήμερα. Αν στις 30 Μαρτίου δεν είχαμε ψηφίσει αυτό τον πλασματικό προϋπολογισμό και είχαμε ψηφίσει κανονικό προϋπολογισμό, σε μια εβδομάδα από τότε, 10 μέρες, θα είχαμε προϋπολογισμό στο Δήμο και θα μπορούσαμε να προχωράμε κανονικά. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου η ουσία. Ποιος είναι ο όρος πλασματικός? Ένας προϋπολογισμός που άλλα λέει και δεν θα γίνουν αυτά που λέει. Και άλλα θα κάνουμε. Λέγαμε ότι θα πάρουμε ένα εκατομμύριο ευρώ δάνειο και δεν θα το κάνουμε. Κατά δήλωση του Δημάρχου. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του πλασματικού, πείτε μου εσείς τι είναι. Ο ψευδής προϋπολογισμός. Δηλώνουμε ότι θα πάρουμε δάνειο ενώ δεν θα το πάρουμε. Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός ήταν ψευδής. Το θέμα είναι γιατί. Και αν τους δίνει το δικαίωμα κανείς να κάνουν ψευδή δήλωση στον προϋπολογισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα, φέτος, οι Δήμοι με βάση τη λογική του Υπουργείου Εσωτερικών και στα πλαίσια του Δούνου του και της Τρόικας που κάνει κουμάντος αυτά τα πράγματα, έπρεπε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο τον προϋπολογισμό τους. Δηλαδή, εκτός από τα ανελαστικά έξοδα, δηλαδή τους μισθούς των υπαλλήλων, το ΙΚΑ, την ασφάλιση, το τήρικη των υπαλλήλων κτλ., έπρεπε υποχρεωτικά να μπουν στον προϋπολογισμό όλα τα χρέη, όλα τα έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί, αλλά και όλα τα έργα που έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν τελειώσει, τα λεγόμενα συνεχιζόμενα. Αυτά για το Δήμο Ναυπακτίας ήταν 29 εκατομμύρια. Δηλαδή τα 29 εκατομμύρια έξοδα από τα έξοδα που γράψαμε στον προϋπολογισμό ήταν υποχρεωτικό από τον νόμο. Και λέει τώρα ο νόμος, για να πιέσει τους Δήμους να βάλουν όλα αυτά μέσα και να μην κάνουν χειρότερους ακόμα προϋπολογισμούς.
λέει, αν δεν σου φτάνουν τα έσοδά σου, αν τα έσοδά σου είναι 27 εκατομμύρια, πάρε και ένα δάνειο, όχι πλασματικό, πραγματικό δάνειο 2 εκατομμυρίων και ισοσκέλισε τον προϋπολογισμό σου. Αυτή είναι η ουσία της παρέμβασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Εγώ ψάχνοντας σήμερα στο διαδίκτυο, είδα αρκετούς δήμους που ήδη σε αυτή την κατεύθυνση έχουν δημόσια κάνει προκήρυξη για δάνειο, προσπαθούν να συνομολογήσουν δάνειο με τράπεζες κτλ. Ο Δήμος Ναυπακτίας δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία? Όχι, βέβαια. Ο Δήμος Ναυπακτίας είχε 29 εκατομμύρια ευρώ έξοδα και είχε έσοδα βεβαιωμένα που υποχρεωτικά έπρεπε να τα βάλει 29.800.000. Άρα ο προϋπολογισμός του όχι απλά ήταν ισοσκελισμένος, δεν δικαιούται να πάρει δάνειο για αυτό το λόγο, επειδή δεν είναι ισοσχελισμένος ο προϋπολογισμός, αλλά είχε και 800.000 ευρώ τεχνικό πρόγραμμα να κάνει. Πολύ μικρό. Πάρα πολύ μικρό. Και έρχεται η πλειοψηφία και λέει, γιατί 800.000, γιατί κάποιοι και όχι όλοι, να πάμε στο 1.800. Να έχουμε περισσότερα έργα να βάλουμε και γι' αυτό βάζω το πλασματικό δάνειο. Βέβαια, λέγοντας ότι δεν θα το πάρει, αν εκτελούνταν τα έργα θα μπαίναμε 1 εκατομμύριο μέσα. Με την ίδια ακριβώς λογική κινείται ο κ. Παπαθανάσης. Ή παίρνεις πραγματικό δάνειο για να κάνεις παραπάνω έργα, αν κρίνεις ότι χρειάζεται, ή δεν παίρνεις δάνειο και λες ξεχρεώνω φέτος.